Βλέπετε, δίπλα μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλά είστε. Καλά, δόξα τω. Βλέπετε, σαν πρωτοσέλιδα αρχίζει και περνάει ο πόλεμος σε δεύτερη μοίρα, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι έχει λογικό. Βαλτώσει τώρα, πώς έχει βαλτώσει ο Πούτιν, έχει βαλτώσει και ο πόλεμος. Είναι λογικό, γιατί έχει γίνει κανονικότητα, κύριε Δεσποτόπουλε, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Εντάξει, όπως, έτσι λειτουργεί η δισογραφία. Όπως κανονικότητα είχε γίνει και ο κορονοϊός, τον είχαμε ξεχάσει και τώρα κοιτάξτε, για να βλέπετε Βασιλακόπουλο στην εκπομπή, σημαίνει ότι φούντωσαν τα κρούσματα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Γιατί... Και να πούμε καλημέρα και στον Δημήτρη Χόντο. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθατε. Λέω, όσο δεν βλέπαμε Βασιλακόπουλο, ήταν χαμηλά τα κρούσματα. Τώρα, κύριε Βασιλακόπουλο, αρχίζουμε και ζούμε ξανά συνθήκες πανδημίας εντονής. Θα σας παρακαλούσα να πείτε ότι όσο δεν βλέπαμε γιατρούς γενικά. Αυτό είναι αλήθεια. Μην το συνδέσουμε το κακό μόνο με μένα. Όχι, έτσι, όχι. Δεν το έφερα εγώ. Χαριτολογώντας το λέμε προφανώς. Αλίμονο. Το αντιλαμβάνομαι, το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό. Έχετε την καλοσύνη να φτιάξουμε λίγο την επιστροφή. Ναι. Θα το διορθώσουμε αμέσως. Θα το φτιάξουν τώρα, κύριε Βασιλακόπουλο. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε και μας ξανάφερε στο μερικό προσκήνιο την πανδημία. Είναι ότι εξαιτίας του ότι έγινε ο πόλεμος, υπήρξε η ακρίβεια, όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν σε αυτά τα γεγονότα. Αυτό σε συνδυασμό με την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, πιθανόν έδωσε το σήμα λανθασμένα στους συμπολίτες μας ότι το πράγμα τελείωσε, η πανδημία έφυγε και τώρα ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Αυτό, αν το συνδυάσετε με το ότι έχει αυξηθεί στην Ελλάδα πλέον σε μεγάλα ποσοστά το υποστέλεχος της όμικρον, το όμικρον 2 όπως λέγεται, η βήτα 2 πιο σωστά επιστημονικά, που είναι γύρω στο 30 με 40% πιο μεταδοτικό, σας δίνει την απάντηση του γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την έξαρση που έχουμε, που άλλαξε την βραδία μεν αλλά σταθερή αποκλιμάκωση που υπήρχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα, ας πούμε, στο πέμπτο που λένε κάποιοι, και έτσι θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Γιατί ξέρετε, ακούγαμε ότι λόγω του ότι μπορεί να θα πλησιάσει και η άνοιξη, οι θερμοκρασίες βελτιώνονται. Στέκει αυτό ή θα το περάσουμε ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τις θερμοκρασίες και ανεξάρτητα και από τα εμβόλια? Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κλασικό πέμπτο κύμα με την έννοια δηλαδή της πάρα πολύ μεγάλης κορύφωσης. Ο λόγος είναι πολλαπλός. Το ένα το είπατε πολύ σωστά, έρχεται η άνοιξη, κάποτε θα πάψει να κάνει 3 με 5 βαθμούς όπως κάνει τώρα. Μακάρι. Έτσι έχουμε λίγο υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία, πρακτικά μειώνεται και η μεταδοτικότητα του ιού, κυρίως γιατί βγαίνουμε έξω, αλλά και για άλλους λόγους φυσικής. Ταυτόχρονα, δυστυχώς, αποκτούμε στη χώρα μας ανοσία, ανοσία πληθυσμιακή, κάθε εβδομάδα και μεγαλύτερη, αλλά την αποκτούμε όχι με τον ιδανικό τρόπο. Δηλαδή επιτρέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλές μολύνσεις και δυστυχώς μολύνσεις και σαν εμβολία τους, χωρίς να αυξάνουμε αυτή τη στιγμή σοβαρά τα ποσοστά εμβολιασμού. Είμαστε περίπου σε ένα πλατό, δηλαδή βλέπετε ότι κάθε μέρα έχει 13-15 χιλιάδες εμβόλια που είναι συνολικά και νέες δόσεις που είναι ελάχιστες, άρα δεν πείθουμε νέους ανθρώπους τους ανεμβολίες τους να πάνε εμβολιαστούν. Είναι αναμνηστικές δόσεις, έχουμε πρακτικά 5,5 εκατομμύρια Έλληνες που είναι τριπλά εμβολιασμένοι. Αυτοί είναι πραγματικά πλήρως προστατευμένοι και δεν θέλω να πω κάτι. Να μείνουμε λίγο εδώ, όταν... κύριε καθηγητά. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και μάλλον αυτό θα θέλατε να πείτε και σας διέκοψα, ότι νοσούν πάρα πολύ τριπλά εμβολιασμένοι. Εμείς που έχουμε κάνει το εμβόλιο, έχουμε περάσει τώρα 3 μήνες. Εμείς το κάναμε εκεί γύρω στις αρχές της Δεκεμβρίου. Έχουμε τώρα αρχίσει και, εξασθενεί τώρα το εμβόλιο και θα πρέπει να κάνουμε και τέταρτη δόση. Τα αντισώματα, ναι, το εμβόλιο αυτό. Ναι. Μισό λεπτό. Αν θα πρέπει να κάνουμε τέταρτη δόση, όχι, είναι μια ολόκληρη κουβέντα που μπορεί να την κάνουμε αμέσως μετά. Mm-hmm. Να πούμε ότι 3 με 4 μήνες μετά την τρίτη δόση έχεις περίπου 40 με 50% πιθανότητα να νοσήσεις. Έτσι. Αλλά αν νοσήσεις. Θα είναι ελαφριά η νόση. Κατά 15% μόνο είναι η πιθανότητά σου να χρειαστείς νοσοκομείο. Μάλιστα. Άρα η προστασία που έχει η τρίτη δόση είναι πολύ υψηλή. Κυρίως για τη σοβαρή νόσο. Αλλά φθήνει και αυτή η προστασία. Και η τρίτη δόση που φθήνει. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως φθήνει και ταυτόχρονα η δισογραφία το δείχνει και έμεσα αυτό. Τόσο η Moderna,
όσο και η Pfizer έκαναν αίτηση στον FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να χορηγηθεί τέταρτη δόση, η μεν Pfizer στους ηλικιωμένους ανθρώπους, η δε Moderna έκανε την αίτηση για όλο τον πληθυσμό. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρός της ξεκαθάρισε ότι θεωρεί ότι αυτό το έκανε για να έχουν οι επιστήμονες που θα πάρουν και θα κρίνουν την αίτηση τη δυνατότητα να επιλέξουν αυτό που θεωρούν σωστότερο, αλλά και αυτός βλέπει ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι αυτοί που πρέπει να το κάνουν και το βλέπουμε και εμείς. Πάντως, κύριε Βασιλακόπουλε, με συγχωρείτε για την οικονομία του χρόνου σας διακόπτω. Από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ που βρισκόμαστε τώρα και 25 Μαρτίου και Πάσχα, εφόσον έχουμε πετάξει τις μάσκες, πώς θα γίνουν θα όλα πάμε αυτά. Μάλλον κανονικά και αν υπάρχει συνωστισμός με μάσκα, έτσι θα περάσουμε τις μέρες που θα κρατήσουν. Παρελάσεις κανονικά, όλα κύριε κανονικά. Κατώνα, έτσι όπως το είπατε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι πάλι περνάει το λάθος μήνυμα. Έχουμε δεν το λέω εγώ, το λέει η κυβέρνηση. Χθες είπαν ότι θα ανοιχθεί η παρέλαση. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ακόμα και η κυβέρνηση έβγαλε πολύ σωστή οδηγία, να σας το πω έτσι, ότι ναι, βγάζουμε τις μάσκες, αλλά συνίσταται έντονα η χρήση της μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός. Και ακόμα και για τους παρελάβνοντες, λέει ότι την ώρα που παρελάβουν και άρα είναι στοιχισμένοι, κρατάνε τις αποστάσεις, μπορούν να μην φορούν μάσκα, αλλά την ώρα που περιμένουν να γίνει η παρέλαση στο τέλος, πρέπει να φοράνε μάσκα γιατί θα είναι όλοι συγκροτημένοι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Η σύσταση από, την πράξη, από το τι θα γίνει στην πραγματικότητα, ξέρετε, έχει απόσταση. Λοιπόν, για να πάμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα, διότι ξέρετε η επικαιρότητα είναι πολύ μεγάλη και έχουμε και τον Δημήτρη μαζί μας. Θα πάρουμε συνολικό σχόλιο από τον Δημήτρη. Να πάμε λίγο στον κύριο Δεσποτόπουλο να μας πείτε αν απέχουμε πολύ από μια ειρηνευτική συμφωνία. Νομίζω ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορέσουν να τη συζητήσουν σοβαρά οι δύο πλευρές όταν δυστυχώς η Ρωσία ολοκληρώσει το στρατιωτικό της σχέδιο. Και αυτό το λέω διότι δηλαδή, η αίσθηση που την έχω. Ουκρανία, αυτό είναι το διότι σχέδιο. Η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο διάλογο προσχηματικά και όχι ουσιαστικά. Γίνονται εκκλήσεις διαρκώς από τους Ουκρανούς και από όλο τον πλανήτη να υπάρξει για παράδειγμα συνάντηση των δύο ηγετών. Γίνονται διαρκώς εκκλήσεις. Έχω αυτή την αίσθηση ότι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται ότι κάποια στιγμή άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολιορκία θα καμφθούν, θα είναι δύσκολο δηλαδή να κρατήσει η ουκρανική αντίσταση για πάντα, τουλάχιστον σε βαθμό που τη βλέπουμε σήμερα, και ως νικητές, γνωρίζοντας ότι η Δύση δεν πρόκειται να παρέμει στην Ουκρανία, θα επιβάλλουν τους όρους τους. Τώρα, στρατιωτικά, τι σημαίνει αυτό χρονικά, δεν μπορώ να το εκτιμήσω, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε πολύ μακριά πια. Τι εννοείται δηλαδή, ότι θα υπάρχει αυτό που περιμένουμε, τη μάχη των μαχών και να μπει στο Κίεβο κτλ. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται ότι. Ή δεν θα γίνει τελικά ποτέ αυτή η μάχη. Εγώ τι αντιλαμβάνομαι και μιλώντας βέβαια και με στρατιωτικούς, οι οποίοι φυσικά έχουν καλύτερη, πολύ καλύτερη γνώση από μένα, οι Ρώσοι στην αρχή ξεκίνησαν σε μια λογική να πολιορκούν πόλεις. Και όταν εξουθενώνεται ο πληθυσμός, τότε να κάνουν την τελική επίθεση. Το είδαμε στη Μαριούπολη, το είδαμε στον Ντονμπάς, το βλέπουμε τώρα και στο Κίεβο. Το θέμα είναι όμως ότι τις τελευταίες μέρες φαίνεται μια έντονη επιθετικότητα εκ μέρους της Ρωσίας, πιθανά διότι η ουκρανική αντίσταση τους έβγαλε εκτός χρονοδιαγράμματος. Άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα πάνε σε έναν ξαφνικό θάνατο, όπως λέμε στον πόλεμο. Δηλαδή να κάνουν μια ολική ξαφνική επίθεση. Αυτά ξέρετε συνήθως γίνονται ξημερώματα. Μπορούν να το κάνουν, μπορούν. Γιατί θεωρώ ότι έχει προβλήματα πολλά ο στρατός, ο Ρώσικος στρατός. Θεωρώ ότι επιχειρησιακά θα μπορούν, αλλά φυσικά όμως θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι και οι ίδιοι θα έχουν πολύ σοβαρές απώλειες. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι και ο αντίκτυπος και στην κοινωνία, κύριε Δεσποτόπουλο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τόσο αδιάφορος ο. Δεν θα είναι απελευθερωτικός ο αγώνας τους. Πού θα πάει όλο αυτό, γιατί ξέρετε, βλέπουμε τώρα και στη Ρωσία τι αρχίζει να γίνεται σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι αρχίζουν στην καθημερινότητά τους και βλέπουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος Ρώσος. Ας αφήσουμε στην άκρη τους ολιγάρχες. Έτσι, πάμε στο μέσο Ρώσο ψηφοφόρο. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του. Δηλαδή, ο δυτικός τρόπος ζωής που γνώριζε τελειώνει. Μέχρι σήμερα τελειώνει και θα πρέπει πια να αναζητήσει εναλλακτικές τύπου λοιπόν, Κίνα. Δημήτρη Χονδρό. Άκουσες και το κομμάτι το στο ιατρικό και το κομμάτι το. Ναι, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Δεσποτόπουλο. Αν στην αρχή της επιχείρησης ο κύριος Πούτιν υπολόγιζε ότι θα βάρτιζε αμάχους για να κάψει το ηθικό τους και θα ήταν 25 μέρες χωρίς να μπορέσει να καταλάβει μια μεγάλη πόλη. Αν δηλαδή πραγματικά βρισκόμαστε ενώπιον μιας αποτυχίας μέχρι τώρα του σχεδιασμού του κύριου Πούτιν. Κοιτάξτε, αποτυχίες προφανώς υπήρξαν.
Για να φτάσεις όταν έχεις, είσαι σε, εν μέσω πολέμου να καρατομήσεις στρατηγούς, προφανώς τα πράγματα δεν έχουν πάει όπως αρχικά έχουν σχεδιαστεί. Άρα πώς θα κάνουν τελική επίθεση επιτυχημένοι όταν βλέπουμε ότι η αντίσταση δεν κάμπτεται. Ως μπρος το τελικό αποτέλεσμα φοβάμαι και εκτιμώ ότι η ρωσική πολεμική μηχανή μπορεί τελικά να επιβληθεί της ουκρανικής. Άρα τώρα μακάρι, χρόνο με αυτό που κάνει. Μακάρι. Νομίζω ότι δεν ήθελε τόσο να κερδίσει χρόνο. Νομίζω ότι η ουκρανική αντίσταση του καθυστέρησε τα σχέδια. Απλά κάποια στιγμή ο Πούτιν θα πιέζεται, μάλλον να το πω κατά την άποψή μου. Δηλαδή βλέπει ότι οι δυσκολίες που έχει στην Ουκρανία αρχίζουν να προκαλούν μία δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας του. Και αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πάντως καιρό. Άρα λοιπόν ο αστάθμητος παράγοντας που είναι η ουκρανική αντίσταση έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, αυτό. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και να πάρουμε το σχολείο σε αυτό που λέει και η Στέλλα, Δημήτρη. Ναι, είχαμε και τα μέτρα για την ακρίβεια. Τώρα του πολέμου στην καθημερινότητα τη δική μας. Είναι σαφές ότι η διάρκεια και η εξέλιξη του πολέμου θα επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις. Αφενός μεν έχουμε το πακέτο μέτρων που θα πρέπει να ακουφιστούν οι πολίτες από την ακρίβεια και τις συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας με τον πόλεμο, και από την άλλη φρενάρει τις πολιτικές εξελίξεις. Αν δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα έχουμε τη λήξη των εχθροπραξιών και μια κατάπαυση του πυρός, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Βλέπω όμως ότι και από τα νέα σήμερα που αποκαλύπτουν το σχέδιο της κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, με τον πόνους επί των 10 ευρώ. Επί της ουσίας πρόκειται για μια επαναφορά του νόμου Σκανδαλίδη με κάποιες μικρές διαφορές. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Επαναλαμβάνω ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση και να αλλάξει εκλογικό νόμο και να πάει σε εκλογές και όλα αυτά μέχρι πριν το καλοκαίρι. Άρα θα κάνει ένα από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι ο πόλεμος και όποιες άλλες εξελίξεις έχουν παγιώσει μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτή η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και αν δεν υπήρξαν αυτές οι αλλαγές στους σχετισμούς, δεν θα πήγαινε η κυβέρνηση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο που ίδια ψήφισε πριν από ένα χρόνο. Να επιστρέψουμε και στον κύριο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλο, πριν σας αποχαιρετήσουμε την τελευταία φορά, θυμάστε, σας είχαμε πει θα κάνουμε καλό Πάσχα. Φτάσαμε έτσι, στο μήνα είμαστε μέσα τώρα, 24 Απριλίου έχουμε Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα είναι σε ένα μήνα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Θα κάνουμε καλό Πάσχα, άλλωστε αυτό που έλεγα πριν είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τον ιό, αυτό είναι ξεκάθαρο. Για να εξαφανίζαμε τον ιό έπρεπε να έχει εμβολιαστεί πολύ γρήγορα όλος ο κόσμος. Δεν ήταν εφικτό κάτι τέτοιο, ούτε το ήθελε όλος ο κόσμος. Υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού που αντιστέκεται στεναρά στη λογική την επιστημονική. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Θα πρέπει να μάθουμε να προσέχουμε, θα πρέπει να μην, να σας το πω έτσι, θεωρούμε τη λέξη ατομική ευθύνη ούτε ανέκδοτο, ούτε η τέταρτη δόση απέχει πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα ή μπορεί και να το βλέπουμε? Η τέταρτη δόση θα υπάρξει για όλους. Απλά, το ετήσιο εννοείται. Η τέταρτη δόση θα γίνει, μου επιτρέπετε, ναι. Η τέταρτη δόση, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει τώρα, άμεσα, γρήγορα για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους που είναι οι πιο ευάλωτοι. Άνω των 65 δηλαδή. Εκ των υστέρων θα έρθει, ορίστε, για τους άνω των 60. Αν θα είναι άνω των 65 ή άνω των 60, είναι κάτι το οποίο μικρή διαφορά έχει. Δεν μιλάτε για αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, για το γενικό πληθυσμό. Αυτοί την κάνουν ήδη. Αυτοί που έχουν ανοσοκαταστολή για τέτοιου είδους νοσήματα κάνουν ήδη τέταρτη δόση. Λέω ότι όμως αυτό που προβλέπω είναι ότι άμεσα θα εγκριθεί, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα, θα εγκριθεί η τέταρτη δόση για τους πάνω από τα 60, ωραία, για να τους προστατεύσουμε μέχρι ότου βγει το επικαιροποιημένο εμβόλιο και από τη Moderna και από την Pfizer, που επειδή θα είναι φτιαγμένο για να καλύπτει και όλες τις μεταλλάξεις που έχουν περιγραφεί, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και θα κρατάει πολύ περισσότερο. Μάλιστα, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο πολύ σύντομα, γιατί έχω μια απορία μόνο. Εμείς δηλαδή που κάναμε την τρίτη δόση και δεν είμαστε κοντά στα 60, το καλοκαίρι θα το πάμε έτσι και από φθινόπωρο βλέπουμε, ή θα στην πορεία του χρόνου θα ξαναεμβολιαστούμε με κάτι? Θα το πω λίγο διαφορετικά. Οπότε θα πάμε στη τέταρτη δόση, η δικιά μου ανάλυση λέει ότι θα εξαρτηθεί από το πότε θα εγκριθεί πραγματικά το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Και επειδή το καλοκαίρι στο δικό μας ημισφαίριο η μεταδοτικότητα του ιού είναι πολύ μικρότερη,
το να κάνω το εμβόλιο τον Ιούλιο ή το Σεπτέμβριο δεν αλλάζει μάλιστα, σοβαρά μάλιστα. την επιδημιολογική εικόνα. Μας βγάλατε ειδήσεις για ακόμα μια φορά, κύριε Βασιλακόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Οπότε θα είμαστε τώρα με δόσεις δοσάκηδες δηλαδή. Πάντως πρέπει να πούμε η αίσθηση που έχω. Κύριε Δεσποτόπουλε, κύριε Δεσποτόπουλε. Ναι. Όχι και έτσι πρέπει. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών. Μην παρεξηγηθώ. Προσέξτε όμως. Το αρνητικό που μπορεί να εκλάβει κάποιος, δοσάκηδες, ακούγεται κακό. Ναι. Ενώ αντίθετα, έχει προστατευμένοι δίκιο. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τις δόσεις. Έχετε δίκιο. Όποιος θέλει να εμβολιαστεί, κύριε Βασιλακόπουλε, πιστέψτε μας, δεν κολλάει σε αυτά. Πάει και κάνει το εμβόλιο. Έτσι. Αυτά είναι προσχηματικά. Λοιπόν, θα σας έχουμε και λίγο αργότερα, κύριε Δεσποτόπουλε. Λοιπόν. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.